Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί σας ο Γιάννης Παγάνης και στη συντροφιά μας απόψε φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Γρυβοκοστόπουλο, τον νέο δήμαρχο της Δημαρχίας Μάνιγχαμ, ο οποίος είναι και ο πρώτος ελληνικής καταγωγής δήμαρχος της περιφέρειας αυτής στην ιστορία του Δήμου. Καταρχάς, να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλώς ήρθες στο 3XY. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροάτες εδώ στην Μελβούρνη. Ναι, ναι. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς δεχόμαστε λοιπόν, Δημήτρη. Πριν όμως πάμε στον Δημήτρη, ο οποίος θα μας πει διάφορα πράγματα και θα απαντήσει σε ερωτήματά μας, θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Καταρχάς, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι ο Δημήτρης κατάγεται από τη Μεσσηνία. Επίσης, η αντιδήμαρχος, η κυρία Γιφτοπούλου, Γκάλμπολη, είναι και αυτή ελληνικής καταγωγής φυσικά και Μεσσήνια. Κάτι που μας τιμά ιδιαίτερα εμάς τους Μεσσήνιους. Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν και να πω ότι ο Δημήτρης είναι ένα χρόνο μόνο δημοτικός σύμβουλος και αυτό αποτελεί ένα πολιτικό άθλο, θα έλεγα. Το γεγονός ότι μετά από ένα χρόνο θητείας κατάφερε να αποσπάσει την υποστήριξη των συναδέλφων του, οι οποίοι τον τίμησαν με το να τον εκλέξουν δήμαρχο. Είσαι δήμαρχος από πότε επίσημα, Δημήτρη? Επίσημα από την περασμένη Τρίτη. Μάλιστα, και για ένα χρόνο. Ναι, κάνουμε εκλογές για δήμαρχο, αλλά από δημοτικό σύμβουλο είναι τώρα ένα χρόνο, το Οκτώβριο 2012. Το 2012 λοιπόν δημοτικός σύμβουλος και ένα χρόνο αργότερα, ναι, δήμαρχος ο κύριος Δημήτρης Γρυβοκοστόπουλος. Να πούμε εδώ για τους αγαπητούς ακροατές που δεν γνωρίζουν ότι η τετραετές θητεία του Δήμου χωρίζεται σε τέσσερες διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις εντός του Συμβουλίου, όπου οι ίδιοι σύμβουλοι επιλέγουν τον επόμενο δήμαρχο για τον επόμενο χρόνο. Στο πρώτο έτος του Συμβουλίου αυτού, δήμαρχος ήταν η κυρία Jennifer Yang, η οποία τώρα, της οποίας τη θέση πήρες εσύ μετά από την εκλογική διαδικασία. Και φυσικά ο οποιοσδήποτε εκλεγεί δήμαρχος μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση του δημάρχου και στα επόμενα χρόνια. Τουλάχιστον λοιπόν για τον επόμενο χρόνο ο δήμαρχος Μάνιγχαμ είναι ο Δημήτρης Γρυβοκοστόπουλος, που είναι μαζί μας απόψε για να μας πει δύο λόγια για τους στόχους του στο νέο του έργο. Λοιπόν, να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι στο Δήμο του Μάνιγχαμ υπάρχουν και πάρα πολλοί συμπάρικοι. Αν δεν απατώμε, γύρω στους 15.000, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ναι, από τους δημότες σας, ναι, είναι ελληνικής καταγωγής. Μπράβο, είναι κατά 15.000. Όλοι μαζί είμαστε 115 με 117.000 άτομα στο Μάνιγχαμ. Ναι, ναι. Για αυτούς που δεν ξέρουν, το Μάνιγχαμ έχει μέσα, έχουμε το Bullen, το Doncaster, Doncaster East, το Templestowe, Lower Templestowe, Donvale, Park Orchards, Warrandyne και Wonga Park. Μεγάλος δήμος. Ναι, λίγο από το Nana Warren και λίγο από το Ringwood East. Μάλιστα. Είναι ένας τεράστιος, ναι, δήμος, θα έλεγα. Είναι πολύ μεγάλο. Και πανέμορφος δήμος, ναι, τουλάχιστον σε όσο είμαι θέση να γνωρίζω. Με μεγάλη λοιπόν συμμετοχή της ελληνικής παροικίας, νομίζω γύρω στο 4% είναι γεννημένοι εκτός Αυστραλίας. Εκτός Αυστραλίας, ναι. Και μιλούν ελληνικά. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό μιλάει ελληνικά. Ναι. Αν δεν απατώμε, 7%. 7% είμαστε with a Greek background. Ακριβώς, ναι, που μιλάνε ελληνικά στο σπίτι. Ελληνικά στο σπίτι. Ναι, ναι. Και είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη. Η πρώτη είναι οι Κινέζοι. Και η δεύτερη είναι η Ιταλία. Η Ιταλία και η τρίτη εμείς. Λοιπόν, σημαντική θέση θα έλεγα. Έστω και το χάλκινο μετάλλιο είναι σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε όμως επίσης ότι ο Δημήτρης Γρυβοκοστόπουλος είναι ένας από τους συντάκτες του περιοδικού ΟΠΑ. Ναι. Και συνεχίζει να είναι. Και συνεχίζει, ναι, με το Steve το Aggie. Mm-hmm. Ναι, προσπαθούμε να κάθε δεύτερο μήνα να βγάλουμε το περιοδικό. Προσπαθείτε και το κάνετε, το πετυχαίνετε πολύ καλά, θα έλεγα. Συμπαραγωγός όμως και του τηλεοπτικού show World of Coffee στο Foxtel. Στο Foxtel, ναι, ναι, ναι. Τώρα πάμε για το... Έχουμε τελειώσει τη δεύτερη σεζόν και τώρα αρχίζουμε για την τρίτη. Λοιπόν, να συνεχίσετε με επιτυχίες πάντα, σας εύχομαι. 22 χρόνια εμπειρία στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών ο κύριος Γρυβοκοστόπουλος. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όπως προαναφέραμε, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής δήμαρχος στο Δήμο του Μάνιγχαμ. Να μην παραλείψω να πω ότι είναι και ένθιμος υποστηρικτής του Collingwood. Έτσι. Of course. Σαν Έλληνα. Σαν Έλληνα. Και οι περισσότεροι. Και της ομάδας Melbourne Heart επίσης, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα πιο έτσι
σημαντικά που αφορούν το ρόλο του Δημάρχου, γιατί είναι ένας πολύ σοβαρός ρόλος, θα έλεγα, αυτός. Από ό,τι διάβαζα, Δημήτρη επιθυμεί στην ανάπτυξη της περιοχής, την περαιτέρω ανάπτυξη, και να συνεχίσει η παράδοση που έχει ο Δήμος Μάνιγχαμ να είναι μια περιφέρεια ιδανική για την οικογένεια, ιδανική, ναι, για τους ηλικιωμένους και για τις ποικίλες εθνικές κοινότητες και για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ποιος θα έλεγες ότι είναι ο μεγαλύτερος στόχος σου ως δήμαρχος αυτό το χρόνο? Αυτό το χρόνο για μας είναι πιο πολύ η συγκοινωνία. Η συγκοινωνία. Ναι. Έχουμε τώρα, όπως ξέρουν όλοι, με το State Government, προσπαθούμε να μας βοηθήσουν να βάλουμε ένα τρένο στο Doncaster Hill, the Doncaster Rail Project. Μάλιστα. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε να μιλήσουμε. Να πετύχετε το στόχο, το στόχο αυτό. Να έρθει λοιπόν τρένο, ναι, από το κέντρο. Να πάει στο Eastern Freeway και να έρθει πάνω στο Doncaster Hill. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ πάρα αυτό. Γι' αυτό που δεν ξέρουν που είναι το Doncaster Hill, το Doncaster Hill είναι πάνω στο Doncaster Shopping Center. Αχα. Westfield. Ναι, στο Westfield Shopping Center εκεί πάνω. Μάλιστα. Οπότε το τρένο επιθυμείτε να έρθει προς τα εκεί. Πού βρίσκεται αυτό το πλάνο σας? Τώρα εμείς μιλάμε για το Phase 1. Ναι. Και τώρα περιμένουμε για τα... Για να έρθουν οι μελέτες, ας πούμε. Ναι. Και τώρα νομίζω μέσα σε ένα μήνα θα βγουν και μετά θα προσπαθούμε να αρχίσουμε να το Phase 2. Ναι. Οπότε έχουμε λοιπόν στόχο την δημιουργία γραμμής τρένου από το κέντρο της πόλης στο, ναι, Westfield, και είμαστε στην πρώτη φάση λοιπόν, στην πρώτη αν κατάλαβα καλά, ναι, πολύ ωραία. Η δεύτερη φάση είναι η πιο σημαντική νομίζω. Είναι έτσι? Πιο σημαντική γιατί θέλουμε να δούμε τι μας λένε για την πρώτη φάση για να προσπαθούμε και να... Αρχίσουμε... Υπάρχει δηλαδή η πρώτη φάση θα δείξει το αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν μπορούμε να μάλιστα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό για να βοηθήσει τους δημότες της περιοχής Μάνιγχαμ. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλους στόχους που έχεις θέσει για την επόμενη για τη θητεία σου. Τι σκοπεύεις να προωθήσεις? Το άλλο που έχουμε είναι η ρημοτομία, ναι, το planning, ναι, ναι, για το Μάνιγχαμ. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι έχουμε πολυκατοικίες απάνω στο Doncaster Hill, στις περιοχές αυτές τις μεγάλες κοντά στο shopping center. Ναι. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις ζώνες residential, ναι, να κρατήσουμε σπίτια εκεί. Να μην έχουμε πολυκατοικίες μέσα, ανάμεσα στα σπίτια, να φαίνονται μεγάλα τεράστια. Άρα δεν θα επιτραπεί λοιπόν να κτιστούν πολύ ψηλά κτίρια στις ζώνες τις κατοικήσιμες, στα residential areas. Όχι. 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 Αν κάποιο θέλει να χτίσει ένα κτίριο πιο μεγάλο, πού μπορεί να το κάνει? Εμείς έχουμε βάλει τώρα τις ζώνες στους κεντρικούς δρόμους, ναι, που μπορούν άμα θέλουν να έρθουν να κτίσουν πολυκατοικίες. Μέχρι πόσα μέτρα? Είναι 10 μέτρα. Μέχρι 11 μέτρα. Αναλόγως πόσο μεγάλα οικόπεδα έχουν και μπορούν να κτίσουν. Μάλιστα. Το κάνουμε αυτό για να κρατήσουμε το residential area, mm-hmm, ως residential. Να μην χαλάσει η φυσιογνωμία των κατοικιών. Μπράβο. Και έχουμε τις ζώνες όπως το Doncaster Hill και έχουμε γιατί έχουμε κι εμείς... στο Μάνιγχαμ έχουμε το κέντρο όπως είναι το Doncaster, αλλά έχουμε και τα χωριά που είναι λίγο πιο έξω στο Warren Dart. Θέλουμε να κρατήσουμε όλα αυτές τις ζώνες να φαίνεται ωραία για όλη τη Μελβούρνη. Σίγουρα, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα μεγάλα και ψηλά κτίρια αλλάζουν και χαλάνε, ναι, την οπτική, ας πούμε. Και αυτό το κρατάμε και στο κέντρο, στο Doncaster Hill, ναι, για να έχουμε central district. Κεντρικό λοιπόν σημείο, το Doncaster Hill. Στην υπόλοιπη περιφέρεια κρατάμε την φυσιογνωμία, ναι, των χαμηλών κατοικιών, ναι, αυτή την όμορφη θα έλεγα έτσι, εικόνα που αντικρίζει κανείς σε τα περισσότερα προάστια, ναι, της όμορφης πόλης μας, ναι, της Μελβούρνης γενικότερα. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, η ελληνική παροικία γερνάει. Δυστυχώς οι πατεράδες μας, οι παππούδες φτάνουν σε μια ηλικία που πλέον χρειάζονται βοήθεια. Ναι. Ο Δήμος σας τι υπηρεσίες παρέχει σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο στους Έλληνες φυσικά, ναι, σε όλη την γάμα των ηλικιωμένων κατοίκων? Έχει αρκετά. Δυστυχώς όλοι οι ηλικιωμένοι, ναι, δεν γνωρίζουν αυτά που έχουμε στο Μάνιγχαμ. Τις υπηρεσίες λοιπόν υπάρχουν λοιπόν πολλές υπηρεσίες. Ναι. Και από μένα τι θέλω να κάνω εγώ? Εγώ θέλω να βγω έξω να τους δείξω τι έχουμε, τι μπορούν να κάνουν, να βοηθήσουν. Ενημέρωση, λοιπόν. Να βοηθήσουν όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους κιόλας, ναι, και να γνωρίζουν
αυτά που έχουμε. Να βοηθήσουμε. Βέβαια, είναι δύσκολο. Για να διεκδικήσουν γιατί αυτά που δικαιούνται. Ναι, και εγώ έχω γνωρίσει αρκετά άτομα που δεν το ξέρανε ότι είχαμε τα διάφορα προγράμματα. Μάλιστα. Και σιγά σιγά. Εμείς υποσχόμαστε λοιπόν, Δημήτρη, από τη δικιά μας πλευρά να βοηθήσουμε όπου αυτό. Όπου να είναι. Όπου δεν θέλετε, μόνο... για να γίνουν γνωστά τα προγράμματά σας, τουλάχιστον στη δικιά μας, στην ελληνική παροικία. Και πιο πολλοί που μπαίνουν μέσα στα προγράμματα, πιο καλύτερα και εμάς. Γιατί δείχνουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και η γενιά αυτή πράγματι χρειάζεται την υποστήριξή μας. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα, Δημήτρη, πριν κλείσουμε την σύντομη αυτή συνέντευξή μας, να αναφερθώ και στους γονείς σου, οι οποίοι σίγουρα θα αισθάνονται πολύ περήφανοι, όπως και ο υπόλοιπος ελληνισμός, θα έλεγα, για αυτό σου το επίτευγμα. Ναι, συγκινήθηκε, φίλοι, και οι γονείς μου είναι πάρα πολύ περήφανοι που έγινα δήμαρχος του Μένιχεμ. Οι γονείς μου ήρθαν στη Μελβούρνη το 1965. Το 65 και κατάγονται, για πες μας ακριβώς από πού. Ο πατέρας μου είναι από Φιλιατρά. Ναι. Και η μητέρα μου είναι από Κυπαρισία. Κυπαρισία και Φιλιατρά. Ναι. Λοιπόν. Ο πατέρας μου, λοιπόν, είναι από τη Μάλη, όχι Μανή, Μάλη, απάνω στο βουνό, και η μητέρα μου από πάνω Λεντεκάδα. Τώρα λέγεται Ρορδιά. Μάλιστα. Πολύ κοντά στο χώρο που κατάγομαι εγώ. Λοιπόν, ωραία. Και ήρθαν, είπες, το 65. Το 65, ναι. Μάλιστα. Μένανε στο. Αγοράσαν σπίτι και μέναμε στο Clifton Hill πρώτα. Α, μάλιστα. Μετά φύγαμε και έξω στο Reservoir. Νομίζω, Δημήτρη, ότι θυμάσαι πολύ έντονα από ό,τι μου είπες νωρίτερα τη στιγμή που έγιναν Αυστραλοί πολίτες οι γονείς σου. Ναι, θυμάμαι το 1977. Στο δημαρχείο στο Collingwood ήταν ο συγχωρεμένος ο Θεός Σιδηρόπουλος. Έλληνας δήμαρχος, λοιπόν. Τότε. Πολύ ωραία. Θυμόμουν και έβλεπα πάνω και έλεγα, μια μέρα ήθελα εγώ να γίνω. Σαν τον κύριο Σιδηρόπουλο. Ήμουν 9 χρονών τότε. 9 χρονών. Και παρακολουθούσε την τελετή, λοιπόν. Ναι. Που οι γονείς σου γινόντουσαν Αυστραλοί. 36 χρόνια μετά. Έγινε και αυτό πραγματικότητα. Και εύχομαι να έχεις επιτυχίες και στην υπόλοιπη καριέρα σου. Ευχαριστώ. Γιατί ένας χρόνος μόνο και να πετύχεις, ας πούμε, να αναλάβεις αυτή την τόσο σημαντική θέση, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και ελπίζουμε να συνεχίσεις με τέτοιες επιτυχίες και να υπηρετείς το λαό που σε εμπιστεύεται και τους συναδέλφους σου, φυσικά, γιατί αυτοί σου έδωσαν αυτή την ψήφο για να σε κάνουν δήμαρχο. Φυσικά, οι υπόλοιποι δημότες βοήθησαν στο να εκλεγεί σύμβουλος και νομίζω και είμαι βέβαιος ότι ο ελληνισμός του Μένιχεμ σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Για να φτάσεις σε αυτό τον πρώτο στόχο που οδήγησε στη δημαρχία. Λοιπόν, έχεις μια κορούλα. Ναι. Θεόδωρα είναι. Διαβάζω εδώ ότι. Ναι, 9 χρονών και αφιερώνει αρκετό χρόνο. Είναι η πριγκίπισσα μου. Λοιπόν, να σου ζήσει, λοιπόν. Ευχαριστώ, Γιάννη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σου για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, για προγράμματα ή για οτιδήποτε άλλο θα βοηθήσει στο να γίνουν γνωστά. Να γίνει γνωστό το έργο του Δήμου σου και οτιδήποτε προγράμματα είναι διαθέσιμα για τους ηλικιωμένους που, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Δήμου και χρειάζονται τη βοήθεια, μιας και, όπως ανέφερες, πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν τι διαθέτει ο Δήμος. Λοιπόν, Δημήτρη, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους συμβούλους πρώτα-πρώτα, ναι, που με τίμησαν να γίνω δήμαρχο και όλη την παροικία του Μένιχεμ. Ωραία. Λοιπόν. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σου. Καληνύχτα.